Επομένως, δεν έπεσε ποτέ ως εχμάλωτο στα χέρια των αντικαθεστωτικών, καταλαβαίνουμε, Ιουλία. Όχι, σύμφωνα με όλες τις Γιατί ήταν η πρώτη πληροφορία που είχε μεταδοθεί, γι' αυτό το αναφέρω. Όχι, επιβεβαίνεται μάλλον ότι έγινε ανταλλαγή πυρών με δυνάμεις του ΝΑΤΟ και εκεί έχασε τη ζωή του. Πάντως υπάρχει μια φωτογραφία, ίσως ναι. και δύο, η οποία απεικονίζει τον Μαμάρ Καντάφη με μισάνοιχτα μάτια και αίμα στο πρόσωπο. Είναι η φωτογραφία που βλέπουμε τώρα. Ναι. Που ουσιαστικά επιβεβαιώνει το γεγονός του θανάτου του, ενός ανθρώπου που σφράγισε την ιστορία της Λιβύης τα τελευταία 42 χρόνια. Και που πολλοί είχαν πει, Ιουλία, από την πρώτη στιγμή ότι ο Μαμάρ Καντάφη δεν θα παραδοθεί ποτέ. Το πιθανότερο είναι να φύγει νεκρός από την εξουσία. Κάτι το οποίο ουσιαστικά και έγινε, καθώς επί δύο μήνες υπήρξε ένα ανελαίητο άνθρωπο κυνηγητό για να εντοπιστεί. Ακριβώς. Κάθε φορά άλλαζαν οι τοποθεσίες στην οποία υποτίθεται ότι βρισκόταν. Κάθε φορά εκείνος έκανε ανακοινώσεις μέσω ραδιοφωνικών σταθμών ότι δεν θα παραδοθεί και ότι μέχρι τελευταία στιγμή θα μάχεται. Τελικά ο Μαμάρ Καντάφη επιβεβαίωσε την φήμη του ενός ανθρώπου πολύ σκληρού, για πολλούς εκεντρικού και παρανοϊκού, αλλά ωστόσο που δεν παραδόθηκε τελικά στις δυτικές δυνάμεις, όπως τις αποκαλούσε εκείνος, οι οποίες ήταν εναντίον του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιουλία. Ναι. Είναι σίγουρα μια ιστορική εξέλιξη, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν,